Αύριο Παρασκευή θα γίνει κάτι ξεχωριστό στην πόλη μας. Να πούμε τα ονόματα, να τους καλωσορίσουμε κατευθείαν. Βέβαια, διάλεξε. Λοιπόν, κύριο. Να καλωσορίσουμε την κυρία Ιωάννα Γιάνναρη, η οποία είναι μουσικός και γενική συντονίστρια του Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πολλά, πολλά μπράβο για όλο αυτό που ετοιμάζετε και που θα ζήσουμε η πόλη μας αύριο εδώ στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γιάννη Πρωτόπαπα, βεβαίως. Καλώς ήρθατε. Θα βάλει τη δική του πινελιά μέσα σε όλο αυτό. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και που σας γνωρίζω από κοντά. Όπως είπε η κυρία Γιάνναρη, πλέον το Φεστιβάλ Πιάνου έχει γίνει θεσμός. Το πολιτιστικό ήταν, είναι και θα είναι πάντα αργός σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και το στολίδι μας, όπως το λέμε και εμείς γενικότερα. Ακριβώς το στολίδι μας. Και δει κιόλας όταν η πλειοψηφία του καλλιτεχνικού δυναμικού που συμμετάσχει στο φεστιβάλ είναι από την Κρήτη. Έχετε πολύ το δίκιο. Κύριε Πρωτόπαπα, να πούμε ότι είναι το 5ο φεστιβάλ Ηρακλείου. Ξεκίνησε το 2019. 18, 16, το 2016. Έχει προηγηθεί έρευνα και μελέτη το 2014 και το 2015. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί το λέω και πολύ σωστά κάνετε και με διορθώνετε, διότι ξεκινήσατε σε μία περίοδο που το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο ακόμα δεν είχε ριζώσει για τα καλά. Δεν είχε λειτουργήσει καθόλου. Κατάφερε το Φεστιβάλ Πιάνου να διατηρηθεί στο πέρασμα των ετών και σήμερα να έχουμε μια εντυπωσιακή επίδειξη του Βασιλιά των Οργάνων και την απόλυτη συμφωνική γιορτή στην πόλη μας, όπου περισσότεροι από 21 πιανίστες με 2, 3 και 4 πιάνο επισκηνής μαζί θα αποδώσουν μελωδίες ξεχωριστές σε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο Ηράκλειο. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο, κάθε φορά που γίνεται το Φεστιβάλ Πιάνου και τα ιδρυτικά μέλη θέλουν να υπάρχει μια συγκεκριμένη θεματική. Φέτος η θεματική ήταν το πιάνο εξτραβαγκάντσα που λέμε, δηλαδή πάνω από ένα πιάνο, όπως είδατε, 2, 3, 4 πιάνα, το οποίο θα είναι και η εναρκτήρια συναυλία αύριο, την Παρασκευή, όπως και την Κυριακή, στην οποία θα παίξουμε ένα μνημειώδες έργο, «Τους πλανήτες» του Gustav Holst, του Άγγλου συνθέτη Gustav Holst, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα και πιο δημοφιλή έργα του ορχιστρικού ρεπερτορίου και του 20ου αιώνα, το οποίο έχει γίνει μια πολύ προσεγμένη μεταγραφή για 4 πιάνα και 8 πιανίστες του Paul Sarsits, την οποία τη διευθύνω εγώ γιατί χρειάζεται και μαέστρος. Και αυτό θα είναι την Κυριακή. Την έχουμε την κυρία Γιάνναρη. Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει. Πολύ ωραία. Ναι, την έχουμε την κυρία Γιάνναρη. Μας συγχωρείτε. Αλλά διορθώθηκε το μικρό έτσι ζήτημα που συμβαίνουν. Υπήρχε. Βέβαια. Ζωντανή εκπομπή, τα ξέρετε. Και όλα λύνονται. Κυρία Γιάνναρη, επειδή έχει πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα το φεστιβάλ πιάνο, όπως το ακούει κανείς και όπως είπαμε είναι και το 5ο που συμβαίνει εδώ στο Ηράκλειο. Αυτή η ιδέα γενικότερα, πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η δική σας εσωτερική ανάγκη και των υπόλοιπων μελών που σας έβαλε στη διαδικασία να αναζητήσετε τι θα ήταν εκείνο το πολιτιστικό προϊόν που θα είχε πολύ μεγάλη αξία για τον τόπο μας να δημιουργήσουμε, που να αφήσουμε και κάτι και να προσελκύσουμε και τους νέους ανθρώπους και τους ανθρώπους που μπορεί να μην ακούν αυτού του είδους τη μουσική, να καταλάβουν το μεγαλείο της, να την αγαπήσουν και να την απολαύσουν. Όπως είπα και πριν, δεν ξέρω όμως αν ακουγόμουν εκείνη τη στιγμή, μετά το 2013 που μετακόμισα στην Κρήτη, με τον Δημήτρη τον Καρίδη και τον Πέτρο τον Μόσχο, που και οι τρεις μαζί ξεκινήσαμε και ιδρύσαμε αυτό το φεστιβάλ, αυτό το αγαθό, ερευνήσαμε, μελετήσαμε και συνυπολογίσαμε τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτή την έρευνα, προκειμένου να σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε και να καταλήξουμε τι είναι αυτό που θα είχε νόημα, ενδιαφέρον και θα έδινε κάτι στην πόλη που γεννηθήκαμε και αγαπάμε τόσο πολύ. Μέσα από όλη αυτή λοιπόν τη διαδικασία προέκυψε η απόφασή μας να το δημιουργήσουμε, να το ξεκινήσουμε. Πάντα είχαμε ένα άξονα εκπαιδευτικό και την διάθεση να στηρίζουμε νέα παιδιά, νέα ταλέντα. Εξού και το Σάββατο μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα των τριών ημερών. Ακριβώς, προσφέρουμε ένα δωρεάν σεμινάριο σε ανθρώπους που είναι σε επίπεδο αρνοτέρας, πτυχίου, πτυχιούχους, διπλωματούχους ή και γενικότερα μουσική που θέλουν να το παρακολουθήσουν ως ακροατές πια. Έτσι, για όλους αυτούς είναι ελεύθερο, με ελεύθερη είσοδο και θα το διδάξει ο Πέτρος ο Μόσχος που είναι εξαιρετικός πιανίστας και παιδαγωγός.
Και επίσης την Κυριακή, μέσα στο μάλλον την Παρασκευή, που έχουμε τους 21 πιανίστες και το πρόγραμμα έχει 4 σκηνές, σε μία σκηνή στο Θέατρο Όπερα, θα παρουσιάσουμε ένα μέρος από την όπερα δωματίου της Λίνα Ζάχαρη, που είναι επίσης μία νέα ταλαντούχα μουσικός. Σαρλότ είναι το όνομα της όπερας. Ένα δείγμα, μετά θα γίνει ολόκληρη παραγωγή. Ακριβώς, το Μάρτιο. Μάρτιο. Θα έχει την ευκαιρία. Λοιπόν. Ναι, δηλαδή πάντα προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα νέα ταλέντα και τους νέους ανθρώπους. Είναι καλά, έχει μεγάλη αξία και θα μου το απαντήσετε μετέπειτα και το κατά πόσο τελικά υλοποιήθηκε ένα όραμα του τότε στο σήμερα και αν περιμένατε αυτή τη στιγμή όπως την αυριανή καιρό τώρα και πώς το ετοιμάζατε. Αλλά θέλω να πάω στον κύριο Πρωτόπαπα, διότι θα ακούσουμε και αξεπέραστες μελωδίες και κλασικά έργα αλλά και σύγχρονα αριστουργήματα. Κάποια εκ των οποίων ή όλα θα μας πείτε, θα τα μαεστράρετε, να το πω έτσι λαϊκά, εσείς ο ίδιος, ένας άνθρωπος που υπενθυμίζω και ένεγα της παρουσίας σας εδώ στην εκπομπή μας, ότι είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θητεύσει δίπλα σε κορυφαίους, όπως και στο Μιλτολογιάδη, στο παρελθόν, έτσι. Έχετε τιμηθεί με διάφορα βραβεία, δεν χρειάζεται να μπούμε στον κόπο να τα πούμε όλα, αλλά πώς μπορεί να νιώθει ένας νέος μαέστρος, γεννημένος μόλις το 92, κάνω λάθος? Όχι, σωστά. Σωστά. Και στη Σιτία. Έμπειρος στη Σιτία, σιτιακός. Που... Καταγωγή έχει. Καταγωγή από Σιτία. Η καταγωγή έχει την αξία της μέσα σε όλα αυτά. Πώς νιώθει ένας νέος μαέστρος που θα είναι το επικεφαλές όργανο της όλης διαδικασίας, κατά κάποιο τρόπο, μαέστρος. Ναι, είναι, έτσι. Σε ένα χώρο σαν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, το οποίο έλειπε από το νησί μας. Όλη αυτή η εμπειρία, όλο αυτό το οποίο ετοιμάζεται, πώς σας βρίσκει, πώς το αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, όπως είπατε και προηγουμένως, το Πολιτιστικό είναι ένα στολίδι το οποίο υπάρχει πλέον στο νησί. Εγώ προσωπικά νιώθω πάρα πολύ ευτυχής που επιτέλους υπάρχουν οι δομές, οι υποδομές του να γίνονται τέτοια πράγματα στο νησί μας, διότι έλειπε. Και δει κιόλας όταν έχω την ευκαιρία να συμμετέχω και εγώ στον τόπο μου. Έτσι. Κύριε Πρωτόπαπα, και εγώ χαριτολογώντας πριν, ρωτούσα το Λευτέρη αν ξέρει πιάνο. Και έρχομαι τώρα και ρωτάω. Το συγκεκριμένο τρίμερο ή δύο μέρες, να πιάσω την Παρασκευή και την Κυριακή περισσότερο, που έχει και το κομμάτι της μουσικής πολύ έντονο, θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια ευκαιρία η μαμά και ο μπαμπάς να έρθουν μαζί με το παιδί, το οποίο είτε έχει ξεκινήσει μουσική είτε όχι. Και ίσως εκεί συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να έχει μια κλίση, γιατί μπορεί να έχει ένα μουσικό αυτή. Μπορεί να δουν και την αντίδρασή του γενικότερα στο χώρο όταν θα ακούνε τη μουσική και να μπει στη διαδικασία έτσι, να πει μαμά, μπαμπά, γράψε με πιάνο και δεν ξέρεις ποτέ, γιατί μπορεί πραγματικά να του αρέσει και να το ακολουθήσει αυτό στην ζωή του. Ή απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες, σε ανθρώπους που έχουν έτσι μια γνώση πάνω στη μουσική? Όχι, ίσα ίσα, μα αυτός είναι και ο στόχος. Το φεστιβάλ πιάνο δεν απευθύνεται σε μουσικούς ή πιανίστες, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ηλικίες. Διότι έχει ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, το οποίο μπορεί να καλύψει όλα τα γούστα. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, μια ποικιλία πιανιστών και κριτικών και μη, το οποίο πιστεύω θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό ακροατή. Κύριε Πρωτόπαπα, αυτό που λέμε για το χαρακτηρίσαμε προηγουμένως είναι ότι είναι, κύριε Γιάνναρη, με συγχωρείτε, η απόλυτη συμφωνική γιορτή. Τι σημαίνει να είναι επί σκηνής 2, 3 ή 4 πιάνο ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα που βγαίνει, πόσο τέλεια πρέπει να είναι συγχυσμένο, ενορχιστρωμένο. Εκστραβαγκάντζα, ακριβώς. Να τιμήσουμε και τον τίτλο, σωστά. Ένα αυτό, και θέλω, επειδή εσείς σίγουρα έχετε παρευρεθεί στις πρόβες, να μου δώσετε έτσι ψήγματα και σφιγμό από το αποτέλεσμα του ήχου που παράγεται, που δημιουργείται. Είναι μεγαλοπρεπέστατο. Σκεφτείτε τώρα, φανταστείτε ένα πιάνο να παίζει μόνο του σόλο και φανταστείτε 4 πιάνα, ξέρω εγώ, με 2 πιανίστες το καθένα, άρα 8, να παίζουν ταυτόχρονα. Μπορείτε αμέσως να φανταστείτε τη διαφορά. Το σημαντικό είναι ότι μέσα από τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό δίνουμε ένα μήνυμα της συνεργασίας. Ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ένας πιανίστας, ένας οποιοδήποτε μπορεί να πάει κάποια βήματα πιο πέρα στη ζωή του, στο επάγγελμά του. Όλοι μαζί μπορούμε να πούμε πάμε πολύ πιο μακριά. Κύριε Γιάνναρη, έχετε ως
στόχο, θα πω εγώ, στο μυαλό σας ή με τέλος πάντων μια κρυφή σκέψη, έναν κρυφό πόθο, ας πούμε, το συγκεκριμένο φεστιβάλ πιάνου να γίνει θεσμός και γενικότερα ο κόσμος να το περιμένει πώς και πώς. Γιατί συζητούσαμε και πριν off the record, όταν είχαμε έτσι μια κουβέντα μεταξύ μας, ότι το χειμώνα γενικότερα δεν έχουμε συνηθίσει να είναι και πολλές οι προτάσεις, συνήθως επενδύουμε περισσότερο το καλοκαίρι. Όμως βλέπουμε ότι έρχεται το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και δίνει όλες εκείνες τις επιλογές για όλους εμάς που θέλουμε να ζήσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που υπό άλλες συνθήκες, όπως έχουμε πολλές φορές, δεν το βρίσκει κανείς εδώ. Θα πρέπει να ταξιδέψει στο εξωτερικό ή ακόμη και στην πρωτεύουσα. Και τώρα έχουμε αυτή την εξαιρετική επιλογή. Κάποιος μπορεί να την αποζητά διαρκώς. Mm-hmm. Πότε πρέπει να την περιμένει? Έτσι, μόνο Φεβρουάριο. Α, μα τώρα πλέον από το φεστιβάλ πιάνου ξεκίνησε το 2016, που ήταν νεκρός ο χειμώνας και τοποθετήθηκε το Φεβρουάριο για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε. Όμως από το 2019 και μετά, που ενεργοποιήθηκε πια το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο κ. Μιχαηλίδης, είναι ο κ. Πρωτόπαπας, γίνονται πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Ακριβώς. Και ναι, έτσι έχουν καλύψει αυτή την ανάγκη και μπορούμε να ταξιδεύουμε λιγότερο. Και μιλάμε για μουσικές διαδικασίες ή εκδηλώσεις οι οποίες στείνονται εντός του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και φέρνουν το πολυπόθητο sold out. Mm-hmm. Πόσες φορές έχουμε έρθει να σε μιλήσουμε εδώ. Δεν πιστεύω να είστε εκεί στο sold out αύριο. Πόσες φορές έχουμε προσκαλέσει και έχει αποδεχθεί και ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς ο κύριος Μιχαηλίδης να έρθει να καθίσει εκεί που κάθεστε εσείς. Πάντα μιλούσαμε για κάτι που έρχεται, το οποίο ωστόσο ήταν sold out. Εγώ σας το είπα και προηγουμένως και off camera ότι πραγματικά θα ήταν ευχάριστο και θα έδειχνε και την αποδοτικότητα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου και το ρόλο, θα απέδιδε το ρόλο και την αξία της δημιουργίας και της ύπαρξης αυτού του χώρου, εάν τελικά κατάφερναν να γίνουν κοινωνοί όλων αυτών των μεγάλων μουσικών εκδηλώσεων όλη η κριτική, εννοώντας από όλα τα στρώματα. Τα κοινωνικά, διότι έχουμε συνηθίσει κλασικά έργα, κλασικές μεγάλες κορυφαίες παραγωγές παγκοσμίως, να υποστηρίζονται μόνο από την ελίτ. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία τέτοια γενικότερα. Σωστά. Τώρα, προσωπικά δεν μπορώ να μιλήσω για το πολιτιστικό, γιατί εγώ είμαι εδώ μέρος του φεστιβάλ πιάνου. Όμως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι βεβαίως και η προσωπική μου άποψη είναι βεβαίως και θα μπορούμε να απευθυνθούμε γενικά για τις τέχνες σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και να αντιστρέψουμε τα ταξίδια. Προηγούμενα χρόνια εμείς έπρεπε από Κρήτη να ταξιδέψουμε κάπου αλλού για να βρούμε αυτό που θέλουμε. Έχετε είναι δίκιο. Πολύ ωραίο τώρα πλέον που δημιουργούμε πυρήνες στην Κρήτη, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, είτε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, να αντιστρέψουμε αυτά τα ταξίδια και να έρχονται πλέον προς την Κρήτη να απολαύσουν μαζί με όλα και τα πολιτιστικά εξαιρετικά αγαθά που δημιουργούμε και παράγουμε. Άρα το ένα φέρνει τ' άλλο, συνεπώς θα έρθει και αυτό το πολυπόθητο, έτσι. Θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό που είπατε, διότι ήταν και ένα στίχημα του καλλιτεχνικού μας διευθυντή, του κύριου Μιχαηλίδη, στο να το πολιτιστικό να ανοίξει και να είναι προσιτό, να παρουσιάζει μάλλον υψηλού επίπεδου παραγωγές και να είναι προσιτό σε όλο τον κόσμο, σε όλο το κοινό. Και αυτό έχει αποδειχθεί ότι έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία και αυτό οφείλεται κυρίως στον κύριο Μιχαηλίδη και την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει μαζί με τους συνεργάτες του τα τελευταία χρόνια. Και επειδή έχω και κάποια πρόσβαση στα στοιχεία, μπορώ να σας πω ότι έχουμε ηλικίες από παιδιά μέχρι και τρίτη ηλικία, ας πούμε. Μπράβο. Δηλαδή δεν είναι δεν έρχεται μόνο μια συγκεκριμένη μερίδα κοινού, ναι. Ακριβώς. Που λέμε ακριβώς. Ούτε ηλικιακά. Ακριβώς. Ναι. Ούτε καν ηλικιακά. Έτσι. Αν κάποιος σας ζητούσε, κύριε Πρωτόπουλο, με το χέρι στην καρδιά όμως τώρα και αντικειμενικά, να του δώσετε έναν λόγο για να έρθει να παρακολουθήσει οποιαδήποτε από τις ημέρες τώρα που συζητήσαμε, ποιος θα ήταν αυτός, τι είναι το πιο ξεχωριστό και πώς θα τον πείθατε εντός εισαγωγικών να έρθει για να βιώσει αυτή τη τελείως διαφορετική εμπειρία που μπορεί και ενδεχομένως να μην έχει έρθει αντιμέτωπος ποτέ ξανά με κάτι παρόμοιο. Γιατί είναι μεγαλειώδες. Αυτό το περιγράψαμε νομίζω και πριν και ο καθένας από εμάς είπε το δικό του συνέστημα. Αλλά ο άνθρωπος που θα έρθει, θα καθίσει εκείνη τη θέση. Τι θα αισθανθεί? Κοιτάξτε, νομίζω να μιλήσω πολύ με μεγάλη ειλικρίνεια και αντικειμενικά. Πιστεύω ότι θα είναι, είτε έρθει την Παρασκευή είτε την Κυριακή, νομίζω ότι θα είναι δύο συναυλίες οι οποίες θα, όποιος έρθει, θα του μείνουν αξέχαστα για πολύ καιρό στη μνήμη.
Σε καλύπτατε πλήρως. Έτσι είναι, κυρία Γιάνναρη, και με ένα δικό σας σχόλιο να κλείσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε και βεβαίως να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεγάλη αυτή στιγμή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο θεσμός στο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου, να συνδιοργανώνεται με την σημερινή The Panal και την πρώην The Ptai που είχαμε ξεκινήσει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς, τους χορηγούς, τους καλλιτέχνες και το κοινό που πλέον έχει αποκτήσει αυτό το φεστιβάλ και μας ακολουθεί πιστά, και να τους πούμε ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συνεχίζουμε να υπάρχουμε και να προσφέρουμε ένα μικρό λιθαράκι στην πόλη μας. Το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Γιάνναρη, κύριε Πρωτόπαπα, που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Στο 5ο φεστιβάλ πιάνου που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας, φίλες και φίλοι. 2, 3, 4 πιάνα και 21 πιανίστες. Και βέβαια χώρος για όλους εμάς και χρόνος, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε αυτό που λέγεται, όπως το χαρακτηρίσαμε, βασιλιά των οργάνων, το πιάνο. Γιατί η μουσική. Μας επηρεάσει και εμάς και τα παιδιά μας λίγο παραπάνω. Και γιατί όχι, η μουσική μπορεί να μην έχει γλώσσα, αλλά αν έχει, είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.